ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, μεταμορφώθηκε το γήπεδο Αναστάσιος Μουκάκης στην Κάρτσοβα, στην περιοχή της Τρίπολης, τα εγγένεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής με κάθε επισημότητα. Αυτό το σπουδαίο έργο να παραδοθεί στη νεολαία και στους αθλητές τις πόλεις μας που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, μια εξαιρετική μέρα, γιατί εγκαινιάζουμε το γήπεδο Φιλικών ή γήπεδο Αναστάσιος Μουκάκης, όπως ονομάζεται, ύστερα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα γήπεδο που, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, το χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι ομάδες, οι ερασιτεχνικές ομάδες της Τρίπολης, της πόλης της Τρίπολης και όχι μόνο. Ένα γήπεδο το οποίο πολύ καλά θυμάστε ότι πρόπερση σταμάτησαν να γίνονται αγώνες λόγω της ακαταλληλότητας που είχε ο αγωνιστικός χώρος. Με τη βοήθεια λοιπόν της περιφέρειας αποκαταστάθηκε και εξυγχρονίστηκε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι με προσπάθεια του Δήμου και με τη συνεργασία με την ΕΠΣ Αρκαδίας και την ΑΕΚ Τρίπολης, τους οποίους και τους δύο φορείς, και την ΕΠΣ και την ΑΕΚ Τρίπολης, η οποία ΑΕΚ Τρίπολης είναι και η φυσική της έδρα εδώ, μπορέσαμε και κάναμε και άλλες εργασίες, όπως η περίφραξη που έγινε μια σύγχρονη περίφραξη, ο περιβάλλον χώρος, μένει οι κερκίδες λίγο να ανυψωθούν, έτσι ώστε το γήπεδο να έχει προδιαγραφές πλέον για να γίνονται επαγγελματικοί αγώνες ποδοσφαίρου. Το γήπεδο διαθέτει πλέον νέο συνθετικό χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς, σιδερένια περίφραξη, ενώ μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, η εικόνα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Εκτός από την άθληση, την εκγύμναση, τα ομαδικά αθλήματα υπηρετούν και ένα μεγάλο κοινωνικό σκοπό. Ομαδικά αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Ήταν αναγκαίο να γίνει, ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες γραφειοκρατικές και με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο προδιαγραφών με πιστοποιήσεις. Ευελπιστούμε ότι και στην καινούργια μας θητεία θα το βελτιώσουμε όσον αφορά και το φωτισμό αλλά και τις κερκίδες και ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε τα παιδιά, οι ομάδες να παίζουν με ασφάλεια και να αγωνίζονται. Πραγματικά στα 4 χρόνια, τα 2 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος και στην επιθητεία σας, γίνανε 4 γήπεδα στο νομό και στο Δήμο Τρίπολης. Είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας να χαίρονται αυτό που αγαπούν. Πλέον το γήπεδο αυτό θα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, όπου πρόσφατα διεξήχθηκε αγώνας για την Α Εθνική Γυναικών.